Συναγερμό σήμανε στις ελληνικές αρχές για την θωράκιση της Θεσσαλίας μετά τα κρούσματα κορονοϊού σε οικισμό Ρωμά στη Λάρισα. Σε καραντίνα 14 ημερών τέθηκε η δομή μεταναστών στο Κουτσόχερο και ο οικισμός στο Ρωμά. Αναστέλλονται οι λαϊκές αγορές και το υπαίθριο εμπόριο σε όλη τη Θεσσαλία. Για μια δύσκολη κατάσταση με επιδημιολογικό φορτίο, έκανε λόγο ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας που επισκέφτηκε την περιοχή μαζί με τον Σωτήρη Τσιόδρα. Μας άκουσαν, τους εξηγήσαμε, μιλήσαμε μαζί τους, αντιλήφθηκαν γιατί πρέπει να παραμείνουν σε καραντίνα, τι πρέπει να κάνουν και αυτό είναι ένα στιγμή που πρέπει να κερδιθεί. Τα δύο πιο βασικά μέτρα σε αυτή την επιδημία είναι η υγιεινή των χεριών και η κοινωνική απόσταση. Τους συγχωρούμε γιατί ήταν αγάπη τα 5 λεπτά που ήμασταν μαζί τους και ήταν λιγότερο από ένα μέτρο. Και εμείς το ίδιο. Αλλά μπήκαμε στη φωτιά μαζί τους. Γιατί αισθανθήκαμε ότι περισσότερο η αγάπη μας μετρούσε εκείνα τα 5 λεπτά και όχι τα 2 μέτρα απόσταση μεταξύ όλων. Και νομίζω το κατάλαβαν και αυτοί και το καταλάβαμε και εμείς. Και θεωρώ ότι θα μας βοηθήσουν σε αυτή την προσπάθεια. Τους έχω εμπιστοσύνη. Για τον νομό Λάρισας αποφασίστηκε η ενίσχυση των δυνάμεων της αστυνομίας και ιδιαίτερα της ομάδας Δίας για την τήρηση των μέτρων. Την ίδια ώρα θα διεξαχθούν προληπτικοί έλεγχοι σε Τύρναβο, Φάρσαλα και Σοφάδες.